δεύτερη σημερινή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να προβληθούν άλλα θέματα, ανακοινώσει, ερωτήσεις. Επιμετάξει, συνάδελφοι, να πάω στην ημερήσια, κύριε Σκαλιέ. Καλησπέρα. Αν κάνετε ερώτηση, να κύριε κάνετε. Όχι, ερώτηση θέλω να κάνω. Αν κάνετε ερώτηση, γιατί ένα ξεκαθαρίζω στο εξής, θα καταγραφεί και η απάντηση θα δοθεί στο επόμενο σημείο. Από αυτό που αφορά, για να μην απαντούμε ούτε επιπλέον, με τα μηχανήματα πίσω, ούτε με άδεια. Μετά τον κύριο Σκανίδη, ό,τι θέλετε. Ένα ερώτημα που θέλω να κάνω είναι όσον αφορά τα trader, πότε θα βγουν στους δρόμους να καταρρύσουν και να κάνουν διανύσεις. Έχουν ξεκινήσει. Ένα δεύτερο και... Πού βρίσκονται τώρα. Ξεκινήσαμε στα δύσκολα μουδιά, παλαιός στον Ιβάνο, Νοβιάκια. Σε δύσκολα συνέχεια. Ένα δεύτερο είναι, έχει γίνει προμήθεια για τον φωτισμό, δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει γι' αυτό, γιατί η κατάσταση με τις λάμπες είναι απαράδεκτη. Αυτό τώρα θα το απαντήσουμε, σας είπα. Δεν ήταν να απαντούμε επισταμμένα, θα απαντήσετε. Το σημειώνω εγώ. Και ένα άλλο που αφορά τον αντιδήματο τον Ιωσφίδη και τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφορά και μια διάνυξη δρόμου, η οποία έγινε πρόσφατα στις Φεντάνες. Και πήγαν όλα καλά. Και δε, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ό,τι έγινε, ας πούμε, έγινε κατά νόμιμο τρόπο. Νομιμότατο. Πώς έγινε, δηλαδή. Νομιμότατο. Με τη συγκατάθεση του Διευθυντή. Το γνωρίζει την περίπτωση, γνωρίζει και τον Σάκη να μιλάω. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν. Εγώ δέχτηκα ένα τηλεφώνημα και ρωτάω εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αν έγινε κατά νομότυπο τρόπο η διάνυξη του δρόμου. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε. Αν δηλαδή υπήρξε και εργασία έτσι ώστε να γίνει. Καταρχήν αυτό ο δρόμο, δεν ξέρω να ρωτήσω τον διευθυντή τη Τεχνική Υπηρεσία. Ήταν υπόπεδο ή δρόμο. Δρόμο. 6 μέτρα δρόμο. Κύριε Καραμέλη, ελάτε και εσείς κύριε Πανσιγουρανό, γιατί έχετε δικά σας θέματα. Ελάτε πάμε. Να ακούγεστε όταν απαντάτε. Ένα απλό τηλεφώνημα από τον αντιδήμαρχο όπως λέχθηκε και πήρε ένα οκ. Αφού είναι ότι ξέρεις καλά ότι γίνεται. Εγώ θέλω να το στείλω στο δημοτικό σου. Έγινε μία αίτηση, από, ένα δημοτικό. 28/8/2018. Έχει αρκετούς μήνες. Λόγω φόρτου εργασίας δεν προλάβαμε να το κάνουμε. Μας πήρε ο άνθρωπος, ήθελε να χτίσει το σπίτι του, να σουβατήσει, παντρεύτηκε η κόρη του, ήθελε να μπει μέσα. Την ενοχλούσε ένα κτίριο που ήταν μέσα στον δρόμο. Ο μόνος τρόπος για να μην μακρυγορούμε έπρεπε να έχουμε τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του Σάκη. Το γνωρίζει, το Σάκη ήταν ευγενή. Έγινε αλληλογραφία, δεν τα ξέρω, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Αλληλογραφία έγινε μέσω της υπηρεσίας με τα συγκεκριμένα άτομα, κύριε Καραμέλη. Αλληλογραφία, τι να στείλουμε χαρά. Αλληλογραφία δεν έγινε. Όχι, δεν έγινε. Συγγνώμη, δεν έγινε αλληλογραφία. Με ένα τηλέφωνο δικό μου έγινε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πραγματικά η αποθήκη ήταν χτισμένη μέσα στον δρόμο. Παρανόμως, παραμαζί. Και επίσης, από όσο ξέρω, την άδειασε αυτός. Να ολοκληρώσω λίγο, Έγινε με ένα τηλεφώνημα, όπως το λέει, δεν έγινε αλληλογραφία με τους ελληνικούς. Με ένα τηλεφώνημα δικό μου, πράγματι ήρθαν οι ανθρώποι, ήρθαν σπετάμι. Ήμασταν πάλι του Δήμου, ήταν ο ενδιαφερόμενος Πασχαλίδη με τον γαμπρό του. Ήρθαν οι άνθρωποι εκεί, αρχίσαμε, μιλήσαμε. Τον είπαμε, άμα διευθύνεις να το χαλάσουμε, πριν το χαλάσουμε, θα φράξουμε το οικόπεδό σου. Και σαν Δήμος πήγαμε χαλίκι, πήγαμε 5 τσουβάλια τσιμέντα. Έκανε μεγάλη βοήθεια και ο Πασχαλίδης και μας είπαν 1000 ευχαριστώ. Γιατί έλεγε η γυναίκα, ο άντρας μου δεν πρόκειται να τα έκανε αυτά. Μας ευχαρίστησε μπροστά σε 8 άτομα. Όλα καλά, όλα ωραία. Τελειώσανε, το φράξαμε, άδειασαν, βοήθησαμε και αδειάσαμε το κουζινάκι και κάτι ξύλα και 5 τσάπες και 2 φτιάρια. Όλα εντάξει, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει το κτίριο είναι άδειο, όταν θα έχεις χρόνο, ρίξ' το. Και έτσι και έγινε. Τι άλλαξε μετά από 10 μέρες και η γυναίκα άρχισε και ποιος τη φούσκωσε στα μυαλά, δεν ξέρω. Αν την είπε κάποιος ότι μπορούσε να διεκδικήσει κάποια χρήματα, από τον Δήμο. Όχι, δεν μπορούσε να διεκδικήσει από τη στιγμή που δεν ήταν υπόλοιπο, δεν μπορεί να διεκδικήσει, έπρεπε να γίνει
Γιατί άλλαξε η συμπεριφορά, δεν μπορώ να καταλάβω γυναίκα. Έπρεπε να γίνει κάποια άλλη διαδικασία, γνωρίζω και ο Καραμίλης ποια είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, η απορία της γυναίκας είναι γιατί, ας πούμε, ενώ πήρατε ένα τηλέφωνο το βράδυ, την επόμενη μέρα κατευθείαν αυτό ισχυρίστηκε η γυναίκα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Κύριε, ευχαριστούμε σήμερα μπροστά σε 8 άτομα. Και καλά που ήρθατε και καλά που μας βοηθήσατε, γιατί ο άνδρας μου δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Πήγαμε τσιμέντα, πήγαμε θαλίκια, πήγαμε φράκτη, πήγαμε παλούκια και το φτιάξαμε. Εγώ λέω την δήμαρχε τι είπε η γυναίκα τώρα, αν έγινε. Την κάλεσα να έρθει σήμερα εδώ. Την κάλεσα να έρθει σήμερα εδώ. Του είπε ότι είναι άλλο. Απλά επειδή θα κάνω την έξοδα, επειδή επικοινωνήσετε μαζί μου, εγώ έχω το υποχρέωση να ρωτήσω αν έγινε κατά δημόσιο τρόπο. Βέβαια αυτή η αποθήκη είναι από την παλιά αποθήκη. Δεν είναι. Η οποία έπρεπε να χαρακτηριστεί ω αφαίρετη από εμάς, πράγμα που δεν έγινε, να πούμε σε αυτή τη διαδικασία, να πήγαμε στη διαδικασία του τηλεφώνου, δηλαδή με ένα τηλέφωνο ανοίξαμε έναν δρόμο. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, δεν έγινε κάτι παράνομο. Ο τρόπος που το λέτε είναι, είναι παράνομο αυτό που έγινε. Παράνομο ήταν αυτό παράνομο που υπήρχε. Παράνομο ήταν αυτό που υπήρχε εκεί. Ναι, αυτό που έγινε, έγινε κατ' εμέ ορθώς. Είναι ένας τρόπος με τη συγκατάθεση. Αυτό με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Εγώ έχω να πω. Εγώ απλά ήθελα να διευκρινιστείτε πολύ για την Δήμαρχη για να τελειώνει αυτή η ιστορία και να μην υπάρχει πια παράβαση. Εγώ έλαβα ένα τηλεφώνημα από την γυναίκα του ιδιοκτήτη, η οποία ήταν εκνευρισμένη, ναι. Παρόλα αυτά, όσες φορές τη ρώτησα, είχατε κάποια απέτηση, έχετε κάποια απέτηση. Μου λέει όχι. Δεν κατάλαβα το λέω, δεν καταλαβαίνω πώς τον εκνευρίζω. Και δεν κατάλαβα ήταν ότι αυτό που μου κατήγγειλε λέει είναι ότι ενώ απαιτήσαμε από την ίδια έξι την αποθεριό, υπάρχει μία σκάλα του Πασχαλίδη την οποία δεν τη ρίξαμε. Και αυτή είναι μέσα στον δρόμο. Είπατε στην υπηρεσία πάνω στον συνάδελφο να πάει να δει αν αυτό είναι αλήθεια. Δεν θα βάλω τα οποία δεν υπάρχει και πολύ μια ομορφιά. Κάτι άλλο δεν τη απάντησε. Εμένα μου είπε ότι τα βάζα ρίξα. Πήραμε τα βάζα, τα πήγαμε 100 μέτρα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή φορτηγό. Δώσουμε λίγο χρόνο. Νομίζω ότι δεν περνάει κανένα. Συνάδελφοι, το τραβήξω με αγκίτα. Δεν έτσι δεν είναι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα επεμβαθεί σε δύο λεπτά. Έγιναν νόμιση, δεν είναι θέμα. Εξυπηρετήθηκε ένα δημότη που καταβίσκει την αυθαίρετο με κάποιον τρόπο όλη η Ελλάδα γεμάται αυθαίρετο. Ευτυχώς έγινε. Και μπράβο σας στον Δήμαρχο που επιτυχθήκατε τα άμεσα και γίνεται συνεπή. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα θέμα. Θέλει να κάνει μια ερώτηση στον κύριο Σουλίνα. Εσύ είστε ο Σουλίνα, δεν μπορεί να είσαι εντοπί. Θα έχω ζητήσει κι άλλη λόγο, κύριε Ταζά. Ο κύριο Δανιελίδης νωρίτερα έχει ζητήσει το λόγο, θα πάρει κατά σειρά και θα πάρει ο κύριο Δανιελίδης το λόγο. Και αργότερα μπορεί η κυρία Βραμίδη να μα πει κάτι από τη ζωή τη. Ορίστε, κύριε Δανιελίδη. Όχι, πριν πάρει το λόγο ο κύριο Δανιελίδη. Θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι η συμπεριφορά σας συγκεκριμένη και στον αρχηγό της αξιωματικής συμβουλής αλλά και στην Πρόεδρο δεν είναι ορθή, είναι απαράδεκτο. Θεωρώ ότι πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη για να συνεχίσουμε. Ναι, κύριε Σκελή, δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη. Γιατί δεν τη θεωρώ απαράδεκτη. Ωραία. Να καταλήξετε τον λόγο για τον οποίο θεωρείτε ότι είναι απαράδεκτη. Εγώ αποχωρώ όταν συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ αποχωρώ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι σπίτι σας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν διαφωνώ καθόλου. Και νομίζω ότι πρέπει να μιλάτε προσμιότατα. Προσμιότατα μίλησε. Δεν χρειάζεται κανέναν να εισηγηθεί να μιλήσει, κύριε Πρόεδρε. Και θα μιλήσει βέβαια με τη σειρά της. Όταν έρθει η ώρα της. Κύριε Δανιλίδη, έχει το λόγο. Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Στη δημοτική κοινότητα της Μεγάλης Γέφυρας. Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχουμε βιολογικό καθαρισμό και αν υπάρχουν μελέτες που κάποια στιγμή κάποιες μελέτες αν υπάρχουν να σου πάρουν στο μέλλον η έννοια θα γίνει. Για παράδειγμα, στο Καταρκά ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στη Μεγάλη Γέφυρα τι ακριβώς γίνεται. Δεν υπάρχει μελέτη, όπως δεν είναι και δεν είναι ο μόνος σεισμός που δεν έχει μελέτη. Υπάρχουν μεγαλύτεροι σεισμοί στο Δήμο μας
Δεν έχω. Τώρα στο καταρχάς ήταν απόφαση της τότε Δημοτικής Αρχής του 2000 κάτι, εν πάση περιπτώσει, και κάναμε, κάναμε μία πρώτη μελέτη για το καταρχάς. Άλλος συνάδελφος. Κυρία Βαρνάκη, ρωτήστε. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντικόπη, που μου δίνετε το λόγο. Αν και δεν αφορά την προσωπική μου ζωή, το ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα θεωρώ και εγώ ότι με προσβάλλετε. Παρά αυτά, θα μείνω εδώ, γιατί γράφω στη σχεδία που έχουμε και το καραμέλιο και θα ήθελα να είναι και η κυρία Νικολοπούλου εδώ. Ένα ερώτημα έχω να κάνω μονάχα. Κύριε Καραμέλιο, θα ήθελα να ξέρετε ότι έχω πάρει πολλές υποσχέσεις εδώ και 4 χρόνια. Και πραγματικά έχω υποθετηθεί και εδώ και έχω γνωμοδοτήσει και έχω φέρει και τις αποφάσεις μου. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που θέτω και το ίδιο ερώτημα και θα ήθελα να πάρω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Ουσιαστικά όλο αυτό το καιρό ψάχνω να δω την μελέτη που αφορά τα σχολικά κτίρια και συγκεκριμένα το γυμνάσιο Μαθηριάδου, αν υπάρχει και αυτή η μελέτη φτασμένη και μπορεί να ενταχθεί κάπου. Και το δεύτερο σχέδιο της ερώτησής μου είναι αν στο φιλόδημο, στο 2, μπορούμε να εντάξουμε με μελέτη με κάποιο τρόπο τις αρχηγικές εγκαταστάσεις του γυμνασίου, οι οποίες από το 2008, καθώς και όλο το κτίριο από το 2008 έχει να συντηρηθεί. Αυτό ήταν το ερώτημά μου, κύριε Αντικόπουλε, νομίζω πως δεν αφορά τη ζωή μου. Προφανώς. Ευχαριστώ. Κύριε Καραμέλη, ορίστε. Όσον αφορά την ύπαρξη τέτοιου είδους μελέτης, δεν υπάρχει. Τώρα, αν μπορεί να ενταχθεί στο φιλόδημο, υπάρχει ένα για κατασκευή νέων κτιρίων. Τώρα δεν είμαι σίγουρος αν μέσα ήταν και συντήρηση υπαρχόντων εγκαταστάσεων. Αυτό μπορούμε να το δούμε και να σας απαντήσω στο επόμενο το ερωτικό σημείο. Άλλος συνάδελφος. Άλλος συνάδελφος, παρακαλώ. Με ερώτηση ή ανακοίνωση, παίρνουμε τα θέματα εντός υπηρεσίας. Πρώτο θέμα. Έγκριση ημί του πρώτου ΑΦΕ και του πρώτου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών νέων εργασιών του έργου. Αναβάθμιση υφιστάμενη συλλεκτική γεώτρηση ΣΤΑΦ ΚΑΠΑΛΟΝΙΑ Δήμου και Δασκολίδρο. Έχετε ερωτήματα, συνάδελφο του κύριου Καραμέλιου, σε ό,τι αφορά την εισήγησή του. Όχι. Εγκρίνουμε τον πρώτο ΑΦΕ, συνάδελφο. Ψηφίζουμε το πρώτο θέμα, συνάδελφοι, οι παρόντες. Ναι. Θέμα δεύτερο. Έγκριση ημί της τροποποιημένης μελέτης προμήθειας πετρίδιλος, προμήθεια πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού. Έχουμε ερωτήματα από την δεύτερη θέμα του συνάδελφοι. Όντως δεν μας κάνει καλά στην προσφορά. Όχι, ήταν άγνωστο. 150 χέρια δεν τα έφερε κανένας. Δεν υπήρχε το μηχάνημα με τους 100, είχαμε 150 υπό, λοιπόν, νομίζω. Όταν κάναμε πριν με τον διαγωνισμό που κάναμε έρευνα, είχαμε βρει ένα τέτοιο μηχάνημα και είχαμε την προσφορά αυτή. Παρ' όλα αυτό, στον εκείνο διαγωνισμό, το πούλησε ο άνθρωπος αυτός, οπότε στον διαγωνισμό δεν έχει κανένας. Και τώρα ανεβάζουμε κατηγορία, κάνουμε 175 μηχάνημα. Κρίμα που δεν είχα ένα συμφωνήσεις. Κύριε μου συνάδελφοι. Ναι. Θέμα τρίτο. Έγκριση άδεια εισόδου εξόδου κυμάτων για το εργοστάσιο. Είσαι παρόν στα άλλα. Λοιπόν, έγκριση άδεια εισόδου εξόδου κυμάτων για το εργοστάσιο ιδιοκτησία Τζίνος ΑΕΒΕ. Στη δημοτική οδό Αιγινίου καταρχά, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Αιγινίου. Γιατί δεν έχει εισόδου εξόδου. Δεν έχει άδεια εισόδου εξόδου. Μεγάλωσε τις εγκαταστάσεις τώρα και
ποιος που ζητάνε. Είναι το μόνο που αυτό που ζητάνε. Ναι, 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 εγκρίνουμε την άδεια, συνάδελφοι. Εγκρίνουμε. Ναι. Θέμα τέταρτο. Έγκριση πρωτοκόλου παραβολή εντασιών υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 219. Ωραία. Ναι, αυτά δεν το δήλωσε ο επικεφαλής. Υπάρχουν ερωτήματα, συνάδελφοι, για το τέταρτο θέμα, για τα πρωτόκολλα. Όχι. Έχετε ερώτημα, όχι. Ψηφίζουμε, συνάδελφοι. Ναι. Θέμα πέμπτο. Τροποποίηση προπολογισμένου 19 του Δήμου Κρήτας Κολυθρού. Έχουμε ερωτήματα για την εισήγηση, συνάδελφοι. Όχι. Ψηφίζουμε την τροποποίηση, ως έχει. Ο κ. Δακίνης, όχι. Θέμα έκτο. Έγκριση των πινάκων μεσοπροθέσεων που προβλέψουν το Δήμο Κρήτας Κολυθρού που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δήμος Κοινωνικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα του ΝΟΤΑ. Εγκρίνουμε τους πίνακες, συνάδελφοι. Όχι. Το βαθμό τους καταλάβω. Ο κύριος Δανιλίδης, όχι. Κατά πλειοψηφία, θέμα έβδομο, αποδοχή επιχορήγηση ποσού 47.620 ευρώ από το ΙΠΕΣ για την ηλικία δαπάνη σχολείων και κατανομή του στι σχολικέ επιτροπέ του Κρήτα Κολυθρού. Αποδεχόμαστε, συνάδελφοι, την επιχορήγηση και την καταλαβαίνουμε κατά την εισήγηση τη Δημοτική Επιτροπή Παιδεία. 60-40 ευρώ. 28.529,14 ευρώ. Θέμα 8. Ο ορισμός του υπεύθυνου κτηνιάτρου του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ως μέλος της πενταμερούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος. Κυρία Σπενίδου. Ναι, αλλάξτε, έχουμε τώρα την κοινή για την κοινή του κυρία Ιβανοβού Ασυλίνας και οπότε είναι και αυτή που πρέπει να μπει και στο πρόγραμμα στην επιτροπή. Δεν αλλάξατε τώρα, Καλή. Έφυγε, ήθελε κάποια στιγμή για κάποια προσωπικά προβλήματα, έφυγε στην Αθήνα. Και έτσι είμαστε αναγκασμένοι, ακόμα και από το προηγούμενο πρόγραμμα και αλλάξαμε. Σε δεύτερη προσφορά ήταν η κοινή. Πρέπει να μπει Πρέπει να μπει όμως. Ναι, αλλά έχει γίνει τα φίλια, τι μπορώ να πω, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είναι πάρα πολύ καλό το κοινιατρίο. Χάρη στην ιδιότητα, πολύ καλό. Και συνεννοούμαστε τέλεια. Και συνεχίζει. Συμφωνούμε με την εισήγηση, έτσι, συνάδελφοι. Ομόφωνα. Θέμα 1. Έγκριση μεταβίβαση άδεια πολιτή λαϊκών αγορών κατά την εισήγηση του κυρίου Συμφίδη. Από τον κύριο Παπαδόπουλο, του Ζωβερίδη. Έχει ελευθερία ο φάκελο από την Ελλάδα. Είναι όλη η ανοιχτότητα. Τηρεί τι προποθέσει. Κυρία Τζωβερίδη. Συμφωνεί το σώμα, κρίνει, ομόφωνα. Θέμα 10. Έγκριση μετροχόνιας εκμήσης του Συνδημοτικού Αγροτομαχείου στην περιοχή της ΣΤΑΦΚΑ Απαλωνίων για κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων. Έχουμε εισήγηση και απόφαση τοπικού εδώ, ε. Έχουμε και ένα απόφαση και τοπικού. Πρόκειται για ένα αγροτομάχειο στα άλλα. Για το 529. Το 529 θέσεις στα στρέμματα. Απλά πρέπει να γίνει μια διαδικασία. Καταρχήν είναι αυτή η απόφαση. Καταρχήν είναι η απόφαση. Γιατί πρέπει να νομοτοποιήσουν. Θα έχουν νομοτοποιήσει πολλών φορέων, όπως η Λιθιά. Και στο τέλος την υποκρασία, στην οικονομική. Ναι, κύριε Ναγκίνη. Όταν λέμε για μακροχρόνια μίσθωση, τι εννοούμε, για πόσα. Συνήθως 25 χρόνια τα λέμε. Γιατί θα γίνουν και εγκαταστάσεις καμπλικές. Σταυλική εγκατάσταση. Γι' αυτό απαιτούνται και νομοτοποιήσεις και από άλλες θέσεις. Αρχαιολογικές, υγειονομικές. Υπάρχει περίπτωση όπως είπε σε καλό σημείο.
προηγούμενη η κατάσταση πιο πάνω, οπότε αρμόζει να είναι και το επόμενο. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα είναι τώρα για πρώτη φορά στην ζωή. Λίγο πιο πάνω είναι άλλε καταστάσει. Και δεν γίνει και έργο στο πάνω. Οπότε δηλαδή. Δεν υπάρχει καθόλου. Συμφωνεί λοιπόν το Σοβαγγρίλ. Ναι, ναι, βέβαια. Ενδέκατο, ο καθορισμό μια θέση ηρωνομία στη Δημοτική Ενότητα Γενείου. Ναι. Αυτό εισηγήσετε εσεί, κύριε Ιωσήφιδη. Θυμίζω. Θέλω μια θέση ακόμα. Υπάρχει απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή λόγω αυξημένη ανάγκη των ελληνικών εντάσσεων. Και θυμίζω και τη θέση του κυρίου Αριστείου, έτσι. Υπερψηφίζει κύριο Αριστείου. Θέμα το 10. Έγκριση εκμίσθωση τμήματων στην αρρύθμιση 43-25α Δημοτικού Κοινοβουλίου του Τεμαχίου που βρίσκεται στην περιοχή Υγιεινή και Σταματισμό Ζώων. Εδώ συνάδελφοι. Όχι για μακροχρόνια και, δεν θα είναι για σταματισμό ζώων. Όχι για εγκαταστάσεις. Θα είναι για καλλιέργεια, έτσι. Για αγροτική χρήση. Θα πρέπει το τοπικό να μας διορθώσει λίγο τις αποφάσεις του, επ' αυτού. Ναι. Για αγροτική χρήση. Τμήματος, τμήματος του 43-25α, δεν είναι. Τρία τμήματα. Άρα δεν είναι για σταματισμό ζώων, αλλά για αγροτική χρήση συνάδελφα. Ναι. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Αφορά αιτήσεις δύο δημοτών. Ο ένας είναι ο Κυριακούλης ο Μιχαήλ, ποιος είναι ο άλλος. Ο Τσαουσέλης ο Νικόλαος. Ο Τσαουσέλης πέρασε τον κλίμα. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι στα λόγια μου. Αυτό είναι στα λόγια μου. Είναι τμήμα του 43-25α. Είμαστε στο Ιγίνιο. Στο Ιγίνιο. Σας το ξαναλέω, δεν έχω εισήγηση. Μάλλον από λάθος. Είναι αυτό. Έχει αυτή την εισήγηση. Δεν είναι. Αφορά λοιπόν δύο. Δύο εθνούντες, αλλά θα γίνει ό,τι και προθέσεις που θα συμμετάσχει. Αλλά είναι για αγροτική χρήση και όχι για σταθμισμό ζώων. Συμφωνεί το σώμα. Θέλει να μου κάνει ο άνθρωπος κοτέτσι. Ναι, εντάξει. Αν παίρνουν αγρότες για σταθμισμό ζώων, θα θέλανε δύο χρόνια εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις υπηρεσιών. Να ρωτήσω κάτι για το χρονάκι. Ο άνθρωπος αυτός ζητάει για προσωπική χρήση. Να βάλει τα λιγόσιτα ή τι άλλα ζώα έχει, έτσι. Ναι. Αυτό που με προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι θα το συμφέρει οικονομικά προκειμένου να έχει, ας πούμε, ένα κήπο, ένα πατσέ για να βάζει και τα ζώα του μέσα. Θα το συμφέρει οικονομικά, αν δεν είναι επαγγελματική χρήση ή είναι επαγγελματική χρήση, θα είναι επαγγελματική χρήση, αλλά αποκλείεται να είναι επαγγελματική ο άνθρωπος, είναι οικοδόμος. Όχι, δεν μας κοντεύει σοβαρά από αυτά. Είναι και πολύ μικρές εκτάσεις που θα πάρουν. Πρέπει να το χρησιμοποιήσει για το σκοπό που λέει κιόλα. Ναι, για να πει πάρει και να κάνει ένα γύρο και να κοιτάξει για το δουλειά. Είναι κι άλλοι σε αυτή την περιοχή που έχουν παρόμοια αίτηση και έχουν πάρει χώρο. Συμφωνεί με την εκμίσθωση του τμήματος αυτών του σώμα. Αν έχουμε χώρο. Συμφωνεί. Χώρο υπάρχει. Θέμα 13. Απόδοση τιμή σε εκπαιδευτικού σχηματιστέ του Γυμνασίου Μαυριγιάννου. Εδώ έχουμε εισήγηση από την κυρία Νικολοπούλου και από την κυρία Δαμίδου που απεχώρησε. Εντάξει, είναι. Πείτε τα εσεί, κυρία Πασιούρα. Τώρα μια κάθεση μαθητών και εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο Μαυριγιάννου. Απλά εμεί εδώ προσπαθούμε να εγκρίνουμε και να εξειδικεύσουμε την πίστοση και να εγκρίνουμε μια δαπάνη ποσού 200 ευρώ για την προμήθεια των εφαίρων και τι πλακέτε. Σωστό να μην το εγγραφεί.
Με την απόδοση τιμή, έχετε ερωτήματα. Να γράφει μία μειονότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, αν φάσει αυτό. Ομόφωνα. Θέμα 10.4. Διαγραφή ποσού που είχε εκδοθεί στον κύριο Ζωμπά Ιωάννη Θεοδόρο Σταύ Μεθόνη λόγω λάθου ω προ τη φορολογητέα ύλη. Υπάρχει εισήγηση στο γραφείο εισόδων για διαγραφή ποσού 16,72 ευρώ. Συμφωνείτε στο όνομα. Ομόφωνα. Θέμα 15. Διαγραφή ποσού που έχει εκδοθεί στον κύριο Πεντατσί Αθανάσου Κωνσταντίνου ω Σταύ Παλιαμένο λόγω διπλή χρέωση. Κατά την εισήγηση. 20,15. Συμφωνείτε στο όνομα. Ομόφωνα. Θέμα 16. Διαγραφή ποσού που έχει πληρωθεί στην Ιωαννίδα Αναστασία του Ιωάννη ως τέλος επί των ακαθαρίστων εισόδων κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων λόγω λάθους ως προς τη φορολογητή ΑΕΛ. Κατά την εισήγηση 9,52 ευρώ συμφωνεί το σώμα. Συμφωνεί. Θέμα 17. Εξέταση αίτησης κυρίων και κυρίων του καρπούδιου Λασίου, καρπούδιου Λαμπίας και καρπούδιου Αργυρίου. Την έχετε μπροστά σας. Τα παιδιά του Μαυροδίου. Ναι, είναι τα παιδιά του Γαρκούδη Μαυροδίου, ο οποίος δόρισε πληρωτεμάχιο για την κατασκευή του κέντρου υγείας. Στην αίτηση μνημονεύεται παλιά απόφαση του Δέλτα Σίγμα. Δυστυχώς δεν βρέθηκε τέτοια απόφαση. Μια επιστολή είπατε. Μια επιστολή του πρώην Δημάρχου προς τη διοίκηση του τότε, στην τότε διοίκηση του κέντρου υγείας. Και όντως φαίνεται ότι είχε κατασκευαστεί πλακέτα, η οποία δεν τοποθετήθηκε. Συμφωνεί το σώμα με την κατασκευή και την τοποθέτηση να ειδικούμε μπορούμε, όχι να επιβάλλουμε και στο υγιεινό διοικητικό συμβούλιο του κέντρου υγείας. Να ειδικούμε όμως με το κύρος της ποινικού συμβουλίου. Υπάρχει, δεν υπάρχει απόφαση παλιά. Αφού είπαμε ότι τόσο το χρόνο το δωρεάν. Υπάρχει δωρεάν. Ένα ευχαριστώ οφείλουμε να το πούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι ένα καλό τρόπο. Ωραία. Συμφωνεί λοιπόν το σώμα. Κατά την εισήγηση. Και αν δεν θέλει το κέντρο υγείας να τη βάλει, να ονομάσει το κέντρο υγείας. Θα υπηρεθεί έτοιμα προς την διοικούσα ελληνοσύνα μέσα όπως λέγεται το κέντρο υγείας για την τοποθέτηση ευχαριστήρια αναγνωστικής πλακέτας προς τιμή του Γαρκούδη Μαυροδίου για την δωρεά του. Συμφωνεί το σώμα λοιπόν, λύνεται συνάδελφοι στην εταιρεία σας. Ευχαριστώ πολύ.